η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διάχυση ενός πνεύματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ένα μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και τη ζωή σε αυτόν. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει σε μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και υιοθετώντας τις δεσμεύσεις του Συμφώνου αυτού για το μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας μεθαύριο την Τετάρτη τη σύσταση μιας συνεταιρεστικής επιχείρησης της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας με ιδρυτικά μέλη το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού, μιας επιχείρησης η οποία θα λειτουργήσει σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Η λειτουργία μιας ενεργειακής κοινότητας προβλέπει εκτός των άλλων και την ανάληψη πρωτοβουλειών που αφορούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή, την προαγωγή της αειφορίας και της καινοτομίας στην παραγωγή ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, στην παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση και διανομή ενέργειας και τέλος στην ενεργειακή απόδοση του τομέα των μεταφορών. Εμείς στο Δήμο Καλαμάτας, εξειδικεύοντας αυτές τις πρωτοβουλίες, έχουμε σχεδιάσει τα εξής. Πρώτα απ' όλα, να γίνει η απογραφή των εκπομπών αναφοράς των ρήπων διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Στην έκταση του Δήμου, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας βοηθήσει στο να οργανώσουμε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των άλλων μέσων του Δήμου. Δεύτερον, να γίνει σύνταξη μιας μελέτης εκτίμησης των κινδύνων για δράσεις ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τρίτο, να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα παράξουν καθαρή ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και από ευάλωτα ενεργειακά νοικοκυριά. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην εξάλληψη του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Τέταρτο, να προωθήσουμε πολιτικές για τη χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και να συμβάλλουμε στην κατασκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων. Και πέμπτο, να αναπτύξουμε πολιτικές για την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις αυτής. Σήμερα είναι δεδομένο ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση και διαμορφώθηκε, όπως σας είπα και πριν, το θεσμικό εκείνο πλαίσιο που προβλέπει τις διαδικασίες για την ίδιο παραγωγή ενέργειας και την κατανάλωσή της και που επιτρέπει στον κάθε ένα χρήστη να είναι και παραγωγός. Προτείνεται η μεθοδική παρέμβαση για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της πόλης στις επιπτώσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή με πρώτο βήμα αυτό της σύστασης της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας. Πάμε. Προβλέπετε χρηματοδότηση για την συνεταιριστική κίνηση από αυτή που ανακοινώσατε? Το αρχικό κεφάλαιο θα είναι πάρα πολύ μικρό, της τάξης των 20.000 για όλους. Από εκεί και πέρα η δημιουργία και μόνο αυτής της ενεργειακής κοινότητας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε σε προγράμματα χρηματοδότησης, διότι σας είπα και πάλι ότι το μοντέλο, όλο το περιβάλλον της παραγωγής ενέργειας αλλάζει σε όλο τον κόσμο. Μάλλον έχει προηγηθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα, τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει προηγηθεί. Υπάρχει σκοπό αυτό το πρόγραμμα να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς της πόλης, όπως για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις, στο Δημαρχείο και ούτω καθεξής? Είπαμε ότι αυτό είναι ένα νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός είναι κατά τον νόμο, με τον οποίο θα μπορέσουμε εμείς να κατασκευάσουμε όλη την υποδομή για να παραχθεί καθαρή ενέργεια. Ένα πρώτο βήμα που θα κάνουμε θα είναι πρώτη αξιοποίηση θα είναι τα φωτοβολταϊκά. Η δεύτερη θα είναι η γεωθερμία. Το τρίτο θα είναι η βιομάζα. Και βέβαια όλη αυτή η παραγόμενη ενέργεια υπάρχει διαδικασία σήμερα να ανταλλάσσεται με το δίκτυο της ΔΕΗ που λειτουργεί ως
προσωρινή μπαταρία αποθήκευσης αυτής της ενέργειας και να την παίρνουμε εμείς και να την χρησιμοποιούμε. Θα ξεκινήσουμε με εμάς, με τις καταναλώσεις του Δήμου, θα επεκταθούμε στα ευάλωτα νοικοκυριά. Σήμερα, όπως ξέρετε, οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες χρηματοδοτούνται από το κράτος για την κατανάλωση της ενέργειας. Το κοινωνικό τιμολόγιο, το γνωρίζετε. Θα μπορέσουμε λοιπόν και εμείς να αναπτύξουμε μια τέτοια μορφή κοινωνική πολιτική που είναι ζητούμενο. Αλλά πάνω απ' όλα όμως το κυρίαρχο είναι να ξεκινήσει η διαδικασία να δημιουργηθεί ένα πνεύμα παραγωγής ενέργειας από καθαρές πηγές, έτσι ώστε να έχουμε το δυνατόν λιγότερους ρήπους στο περιβάλλον για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι εμείς θα παρέμβουμε σε όλα μας τα κτίρια, ξεκινώντας από την καταγραφή των ρήπων και των καταναλώσεων που κάνει το κάθε ένα από αυτά, για να αντικαταστήσουμε όλους τους ενεργοβόρους, κατά κάποιο τρόπο καταναλωτές που έχουν τα κτίρια αυτά, και να έχουμε και πάλι με τον τρόπο αυτό εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα απλό παράδειγμα, οι λαμπτήρες LED να μπουν σε όλα τα σχολεία. Αυτό δεν γίνεται γιατί το θέλω σήμερα και θα το έχω αύριο, θέλει μια μεθοδολογία. Και αυτό το πράγμα ξεκινάμε. Η ενεργειακή κοινότητα είναι το θεσμικό εκείνο πλαίσιο που δίνει ο νόμος να μπορέσουν ή ΟΤΑ να μπουν και να επιχειρήσουν. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το επιχειρώ για κέρδος, γιατί δεν θα έχουμε, απαγορεύεται να έχεις κέρδος. Το ενδιαφέρον είναι να μεταλαμπαδεύσεις και σε όλους τους άλλους και να τους πείσεις ότι και εσύ μπορείς να κάνεις αυτό. Και γιατί δεν το κάνουμε μέχρι σήμερα? Διότι δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο, πρώτον, και δεύτερον, διότι και το κόστος κατασκευής μιας τέτοιας εγκατάστασης ήταν κάποτε αρκετά μεγάλο και το κόστος αυτό φθήνει. Όσο μειώνεται το κόστος εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού, όπως έγινε κάποτε και με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες στις στέγες μας, τόσο ο κόσμος, εμείς θα πηγαίνουμε και θα εγκαθιστούμε ένα φωτοβολταϊκό πετώντας τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, γιατί δεν θα έχει νόημα πλέον να έχουμε ζεστό νερό, θα έχουμε ενέργεια όλο το χρόνο. Η Καλαμάτα έχει 1500 ώρες περίπου ηλιοφάνεια το χρόνο. Είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος για να σου δώσει τη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού με υψηλούς τελεστές απόδοσης. Άρα, πέραν το τι θα κάνουμε εμείς για την ιδιοχρησία μας και τη συμπεριφορά μας απέναντι στα απέναντι στους ενεργειακά φτωχούς, είναι να δώσουμε και ένα κίνητρο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο να κάνει το ίδιο. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, η γνώμη μου είναι η εξής. Όπως σήμερα όλοι μας και εσείς αυτή τη στιγμή, ο κάθε ένας από εσάς είναι ένας ανεξάρτητος εκπομπός περιεχομένου, το διαδίκτυο κατακλείζεται από δεδομένα τα οποία παράγονται από κάποιους. Είσαστε πέντε. Εσείς οι πέντε λοιπόν τι κάνετε, παράγετε αυτή τη στιγμή περιεχόμενο και το μεταδίδετε σε όλο τον κόσμο. Έτσι αύριο θα είναι και αυτά τα συστήματα, όχι μόνο φωτοβολταϊκά και οποιαδήποτε άλλα μικροσυστήματα παραγωγής ενέργειας, θα είναι πάρα πολλά και θα τα μεταδίδουν σε όλο τον κόσμο. Μίλησα για τον όρο της ενεργειακής δημοκρατίας. Ενεργειακή δημοκρατία σημαίνει δεν αποκλείεται κανένας. Σήμερα ένας ο οποίος μένει σε ένα υπόγειο, έχει ιδιοκτησία σε ένα υπόγειο, δεν μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκό. Όμως, με την συμμετοχή του σε μια ενεργειακή κοινότητα, μπορεί να αποκτήσει και αυτός καθαρή ενέργεια από φωτοβολταϊκό. Σκεφτείτε το αυτό. Αυτός ο συνεταιρισμός θα έχει προσωπικό, θα έχει γραφεία. Θέλω να, επειδή θυμίζει λίγο και την ίδρυση των δημοτικών επιχειρήσεων αυτό κατά μία πλευρά, οι οποίες λιθορύθηκαν ότι έγιναν μέσο να αναδιορίζεται ο κόσμος από παράθυρα, τα έλεγε και η προηγούμενη δημοτική αρχή, πτωχεύσεις, χρέη κτλ. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε πάλι στο ίδιο πράγμα? Εκτός από τη ΔΕΗ που δεν έχει χρέη. Είχε χρέη η ΔΕΗ. Εκτός από τη ΔΕΗ. Γιατί εκεί υπάρχει το φυσικό. Γιατί Οικονομόπουλου. Επειδή υπάρχει το νερό. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι προφανώς ένας συνεταιρισμός θα έχει μια οργανωτική δομή. Η οποία οργανωτική δομή θα λειτουργεί κάτω από κάποιον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών και θα στελεχώνεται σε πρώτη φάση από εμάς, από τους υπαλλήλους του Δήμου. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα σήμερα, όχι όπως παλιά, να έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι να υλοποιούν ένα μέρος από αυτά τα οποία θέλουμε. Άρα εκτιμώ ότι προφανώς όταν μπεις στην παραγωγική διαδικασία, δεν μπορείς να έχεις μόνο έσοδα, θα έχεις κάποια έξοδα. Εκείνο που θέλουμε είναι το ισοζύγιο να είναι πάντα θετικό. Σε πόσο διάστημα θα δούμε πράσινο φως, πότε θα δούμε να λειτουργεί αυτό? Τώρα είναι η έναρξη, η προγραμματική.
Πότε να περιμένουμε αποτελέσματα? Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να καταγράψουμε όλους τους ενεργειακούς καταναλωτές του Δήμου και παράλληλα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να κατασκευάσουμε τα πρώτα μας φωτοβολταϊκά. Θυμίζω ότι είναι στην εκκίνηση να τρέξει το πρόγραμμα Ηλέκτρα, ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει ΟΤΑ, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές, θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.